Σημαντικές εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση με τους θανάτους των τεσσάρων βρεφών στην Αμαλιάδα. Η 24χρονη μητέρα δύο εκ των τεσσάρων ζητά να διαλευκανθεί υπόθεση, μιλώντας στο sky.gr. Ενώ σήμερα το μεσημέρι εμφανίστηκε αυτοβούλος στο τμήμα ασφαλείας της περιοχής, ζητώντας να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Φως στους ευνίδιους θανάτους βρεφών ζητά μέσω του sky.gr η μητέρα των δύο παιδιών που χάθηκαν ξαφνικά από τη ζωή. Η 24χρονη είναι πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση, αφού φαίνεται να είναι παρούσα σε όλα τα περιστατικά. Συνεχίζω και επιθυμώ τη διερεύνηση αναφορικά με την αιτία θανάτου των δύο βρεφών μου. Για το τρίτο παιδί αναμένω και εγώ τα αποτελέσματα από την ιστολογική τοξικολογική εξέταση. Συνεχίζω να φωνάζω πως δεν έχω καμία εμπλοκή. Θέλω να δικαιωθούν οι ψυχές των παιδιών μου και να διαλυθούν οι σκιές που βαρύνουν εμένα. Η 24χρονη έχασε μέσα σε ένα χρόνο δύο παιδιά. Το ένα 2 μηνών και το άλλο 19 ημερών. Έκατσε 19 μέρες και πέθανε παιδί. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Πατρών ζήτησε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για το θάνατο τεσσάρων παιδιών. Τι λένε. Οι μητέρες θέλουν να γίνει αυτή η έρευνα, άλλωστε αυτές το ζήτησαν από την αρχή. Εμείς επιμένουμε, εμείς υποβάλλουμε αιτήματα από μεριά μας. Επέβαλε αίτημα να διορίσει η κυρία της Αγγελίας Εφετών για να καθοριστεί ακριβής αιτία θανάτου, ιατροδικαστή, παιδίατρο, να γίνει περαιτέρω διερεύνηση γονιδιακού ελέγχου, έτσι όπως διατυπώνεται, δεν έχει φτάσει ακόμη στο τέλος. Στο διατάφτα, στο συμπέρασμα το τελικό. Άρα εμείς ζητάμε να γίνουν ενέργειες. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων όσον αφορά το 15 μηνών βρέφος το οποίο κατέληξε εδώ στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Ίσως από εκεί να υπάρξουν απαντήσεις για την αιτία θανάτου του παιδιού. Στο κάδρο των ερευνών μπαίνει και ο θάνατος ενός βρέφους 6 μηνών, κουμπάρας και φίλης της 24χρονης, το οποίο το κράτησε ένα βράδυ για να βγει η μητέρα του. Την ξέρω χρόνια, είμαστε φίλοι κουμπάρες και της είχα εμπιστοσύνη. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι θα μπορούσε να κάνει κακό σε παιδί. Όχι μόνο στο δικό μου και γενικά σε παιδί. Πριν αρκετά χρόνια μετά, στην πορεία είδατε ότι είχασε και δύο παιδιά η ίδια. Ναι, πάλι δεν μπορούσα να το δεχτώ. Γιατί από ό,τι άκουγα από δεξιά και αριστερά είχαν πρόβλημα. Στην πορεία έμαθα ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, κανένα από τα δύο τους παιδιά. Η μητέρα του μωρού που πέθανε τον περασμένο Αύγουστο κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.